Πάμε στον κύριο Νίκο Ρήγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας, για να μας δώσει την εικόνα για τις νέες ταυτότητες οι οποίες θα βγαίνουν από τη Δευτέρα και βέβαια και για το πώς θα λειτουργούν, καθώς αρκετοί πολίτες είναι ιδιαίτερα σκεπτικοί. Καλησπέρα σας, κύριε Ρήγα. Καλησπέρα σας, κύριε Πέρο, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Θα θέλαμε να μας πείτε για αυτή τη διαδικασία από Δευτέρα, πώς θα γίνεται έτσι πιο πρακτικά εσείς και να μας πείτε ενδεχομένως και αν κατευνάζονται κάποιες ανησυχίες πολιτών που λένε ότι θα παρακολουθούμαστε και διάφορα άλλα επιχειρήματα τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρού στο δημόσιο διάλογο αλλά και σε κινητοποιήσεις που κάνουν. Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, έτσι όπως ακριβώς είχαν προαναγγελθεί οι ημερομηνίες, η χώρα μας προσαρμόζεται σταδιακά στην κοινοτική οδηγία για τις νέες ταυτότητες. Θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στην ειδική πλατφόρμα η οποία θα ανέβει στο gov.gr. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα κάνει αίτηση στο συγκεκριμένη ιστοσελίδα έτσι ώστε να κλείνει ένα ραντεβού. Θα ενημερώνεται ο κάθε πολίτης με ένα SMS στο κινητό του για το ραντεβού του και βέβαια με τον ίδιο τρόπο, αφού γίνει η διαδικασία στις αστυνομικές υπηρεσίες, αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας, μετά σε περίπου μία εβδομάδα, 7 με 10 μέρες, θα ενημερώνεται για να παραλάβει. Μάλιστα. Με κόστος το παράβολο στα 10 ευρώ, κύριε Ρήγα. Το κόστος των ταυτοτήτων, όπως πολύ καλά προείπατε, είναι στις τάξεις των 10 ευρώ. Οι ταυτότητες θα έχουν ισχύ, οι νέες ταυτότητες θα έχουν ισχύ για 10 χρόνια και σε περίπτωση που χρειαστεί μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια να επανέλθουν ένας πολίτης για έκδοση ξανά δελτίου ταυτότητας.